Συγγνώμη για το χρόνο που σας πήρα. Απολογούνται. Άλλοι όφυλα να πούνε τι έκαναν και γιατί ζητάνε την ψήφο για αύριο. Θα είστε καλά. Φίλες και φίλοι, συνδημότες της Δημοτικής Ενότητας ΑΕΤΟΥ, σας ευχαριστώ που με κάνετε να νιώθω απόψε σαν να είμαι στο δεύτερό μου σπίτι. Σας ευχαριστώ που από εδώ σήμερα στέλνετε ένα ηχηρό μήνυμα νίκης, ένα ηχηρό μήνυμα ανατροπής που θα ακουστεί σε όλη την τριφυλία μας. Φίλες και φίλοι, τριφύλιες και τριφύλοι, από εδώ, από το Κοπανάκι και τη Δημοτική Ενότητα ΑΕΤΟΥ ξεκίνησα πριν 14 μήνες την πορεία στο λαό και την κοινωνία για μια καλύτερη τριφυλία. Σε αυτήν εδώ την πλατεία, στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημάρχου Δημήτρη Δρυμή, τον οποίον και ευχαριστώ για την για την υποδοχή του με θέμα το παζάρι του Κοπανακίου, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση αυτού του τόπου. Σε αυτήν εδώ την πλατεία, σημείο αναφοράς κοινωνικών και πολιτικών αγώνων. Ξεκινάμε απόψε τις προεκλογικές μας, τις κεντρικές προεκλογικές ομιλίες. Είμαστε εδώ για τη νίκη, νίκη της ενότητας. Νίκη της συνεργασίας, νίκη της δημοκρατίας, νίκη της τριφυλίας μας. Φίλες και φίλοι, στις εκλογές, όπως είπε και ο Δήμαρχος Δρυμής, κρίνεται πρώτα-πρώτα η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Κρίνονται τα 4 χρόνια της θητείας της. Παράλληλα, κρίνεται το παρόν και κυρίως το μέλλον του τόπου. Ήρθε χθες εδώ, σε αυτή την πλατεία, ο απερχόμενος δήμαρχος. Και τι είπε, ποιος είναι ο απολογισμός που έκανε, ποια η λογοδοσία του. Ψέματα, προσβολές, ύβρις. Αλήθεια, καμιά. Μόνο ψέματα. Αυτό ξέρει, να λέει ψέματα. Έχει τσακωθεί με την αλήθεια. Το μόνο που ξέρει είναι να λέει ψέματα. Ψέματα και στον καθρέφτη του ακόμα. Είπε για 2 χρόνια θητείας, ενώ είναι 4. Τα 2 είπε είναι του COVID. Με τον COVID δεν λειτουργούσε ο Δήμος, δεν λειτουργούσε το κράτος, λειτουργούσε. Πόσα λεφτά πήρε για το COVID, πού και πώς τα διέθεσε, με απευθείες αναθέσεις, για ποιο σκοπό, για αυτά κουβέντα, τσιμουδιά. Προφασίζεται το COVID, αλλά με το COVID ήταν η καλύτερη του,
Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλες και φίλοι, για το Κοπανάκι είπε ότι θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα. Αλλά είπε υπήρχαν αντιδράσεις από τους τοπικούς. Ψέματα και λάσπη. Βούρκος. Έτσι έχει μάθει. Και επειδή μιλάει για νομική αντιμετώπιση όσων ακούγονται, τον καλό δημόσια και πάλι να απαντήσει. Παρουσιάστηκε το 2019 ως πετυχημένος εφοπλιστής. Ναι ή όχι. Από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι σήμερα γίνεται κατάσχεση του μισθού του για χρέη προς το δημόσιο. Ναι ή όχι. Παίρνει μόνο το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ, ναι ή όχι. Όλα στη διάβγεια. Η διάβγεια αποκαλύπτει τα πάντα. Θα μας πει τι χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο. Θα μας εξηγήσει γιατί δεν τηρεί την προεκλογική του δέσμευση ότι θα χαρίζει το μισθό του. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος στο πόθεν έσχες έχει δηλώσει, έχει μηδενικές τραπεζικές καταθέσεις. Ναι ή όχι. Στο πόθεν έσχες γράφεται. Ο ίδιος το γράφει, ο ίδιος το καταθέτει, ο ίδιος το υπογράφει. Θα απαντήσει. Γι' αυτό δεν ήρθε και στο δημόσιο διάλογο που κατ' επανάληψη τον εκάλεσα. Επιτέλους όμως θα ξέρει ότι οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια. Πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2021, αντιδήμαρχός του δήλωσε ότι ο απερχόμενος δήμαρχος έχει βάλει από την τσέπη του περίπου 100.000. Δημόσια, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρυσι το 2022, ο απερχόμενος δήμαρχος δήλωσε «Μου λείπουν από την τσέπη 500 χιλιάρικα», εννοώντας ότι είχε βάλει στο Δήμο το ποσό αυτό. Δύο είναι τα ενδεχόμενα. Ή λένε ψέματα, γιατί έπρεπε να υπάρχει δωρεά προς το Δήμο, όπως ο νόμος το επιβάλλει, ή όντως έχει βάλει τα χρήματα αυτά, ενδεχομένως να διακινείται μαύρο χρήμα. Ένα από τα δύο. Ή το ένα ή το άλλο. Ξεκάθαρες κουβέντες. Κάτι εξέλιξε χθες για διαγωνισμούς. Ποιος μίλησε για διαγωνισμούς? Ο δήμαρχος με τις περισσότερες ακυρώσεις διαγωνισμών για καταχρηστικούς όρους που έβαζε στις διακηρύξεις των έργων. Ποιος έβαζε αυτούς τους όρους? Είπε ψέματα ότι ο άνθρωπος που χρωστάει μία δραχμή, έχει μείνει στη δραχμή, στο δημόσιο δεν μπορεί να κατέβει ούτε για θαλαμοφύλακας. Μεγάλη εξυπνάδα είπε. Ατάκα για παλαμάκια από τους ανθρώπους που έκαναν το θόρυβο από κάτω. Πράγματι, έτσι έπρεπε να ήταν. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ωστόσο όμως, αυτός ο άνθρωπος που χρωστάει εκατομμύρια στο δημόσιο και το 19 και φέτος είναι υποψήφιος για το Δήμο. 38 παράδειγμα είναι δηλαδή ο ίδιος. Χρωστάει εκατομμύρια στο δημόσιο, αλλά έβαλε και βάζει υποψηφιότητα στις εκλογές. Οι εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος, όπως δήλωνε στο πόθεν έσχες, είναι στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών που ανακοινώθηκε στις 2 Αυγούστου φέτος για ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές της τάξεως των 2.800.000 ευρώ. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Το Υπουργείο Οικονομικών πληροφορεί και δημοσιοποιεί
στον ελληνικό κόσμο, στην Ελλάδα, 500.000 εταιρείες και τους δυσφημεί, λέει ψέματα, να μας απαντήσει και να σταματήσει, εν πάση περιπτώσει, να μιλάει για προσωπικά δεδομένα, διότι αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι υποθέσεις που το ίδιο το ελληνικό δημόσιο ανακοινώνει για να γνωρίζει ο κόσμος που βαδίζει η κάθε εταιρεία και να προστατεύει τους συναλλασσόμενους από μπαταξίδες. Δεν του φταίει και η ελληνική γλώσσα να κακοποιείται. Δεν μπορεί να λέει αυτά ότι είναι προσωπικά δεδομένα και ότι είναι προσωπικά χτυπήματα. Εμείς κάνουμε πολιτική. Αυτά είναι πολιτικά θέματα και θα πρέπει να εννοείς τις έννοιες. Μίλησε για ηθική. Ποιος θέλει να κάνει μαθήματα ηθικής? Ξέχασε τι είχε ξεστομίσει το 19 και κατά τη διάρκεια της τετραετίας για δημάρχους, για δημοτικούς συμβούλους με δικαστήρια και φυλακές που τους απειλούσε? Ξέχασε ότι φοβέριζε με φακέλους και εισαγγελείς? Τίποτα δεν ξεχνιέται. Τίποτα δεν παραγράφεται. Την Κυριακή όμως απαντάμε στην κάλπη. Όπως ήρθε με ύβρις, λάσπη και υπονοούμενα, έτσι και φεύγει. Φίλες και φίλοι, έφυγε από χτες, έφυγε. Είναι τουλάχιστον ασέβεια ο απερχόμενος δήμαρχος να αναφέρεται στη δική μου θητεία στο Δήμο Γαργαλιάνων για μηδανικό έργο. Όταν εγώ 23 ετών μέχρι 35 έφτιαχνα την πόλη μου, αυτός με τι ασχολιόταν, τι έκανε? Εγώ σπούδασα την τοπική αυτοδιοίκηση από 23 ετών και έχω τον τίτλο τιμής του νεότερου δημάρχου στην ιστορία της Ελλάδος. Αν τα έργα που άφησα στον τόπο μου, όπως είναι το κέντρο υγείας, το λύκειο, το κλειστό γυμναστήριο, δεξαμενή και αντικατάσταση δικτύου ίδρευσης, η πλατεία μας, αυτή που ήθελε να καταστρέψει και το Δημοτικό Συμβούλιο, το τοπικό και το Δημοτικό, απέτρεψε αυτή την καταστροφή. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο και δεύτερο Νηπιαγωγείο, το Γυροκομείο, το Υδροθεραπευτήριο, καθώς και το Βρωμονέρι. Αυτά, κύριε Λεβεντάκη, είναι τίποτα? Τότε θεωρείς ότι οι Γαργαλιανιώτες είναι βλάκες που ψήφισαν έναν άνθρωπο για 12 χρόνια? Τόσο πολύ υποτιμά τους συμπατριώτες μου. Να σταματήσει να τους προσβάλλει ως πολίτες, όπως προσβάλλει και όλους τους τριφύλιους κατά καιρό. Φίλες και φίλοι, είναι τουλάχιστον ντροπή ο άνθρωπος που διέλυσε το Δήμο Τριφυλίας και τον οδήγησε στην ανυποληψία και τη χλεύει να μιλά απαξιωτικά για δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που έχουν προσφέρει και έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Ντροπή! Είπε χθες ότι 15 χρόνια στο Κοπανάκι δεν έγινε τίποτα. Η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός, τα όβρια, η πλατεία, η αστική ανάπτυξη της περιοχής, οι μελέτες, αυτά είναι τίποτα? Το γήπεδο, ο δρόμος κάτω Κοπανάκι Πολυθέα, η στέγη στο γυμνάσιο, ο νέος τάπητας στο 5x5, τα ασφαλτικά στον Αϊτό, στο Κοπανάκι, στο Γλυκορίζι, στο Αρτίκι και στο Καμάρι, είναι και αυτά τίποτα?
4 χρόνια δεν ασχολήθηκε τις υπόλοιπες 70 συνδέσεις του Κοπανακίου που εκκρεμούν να τις συνδέσει με το βιολογικό καθαρισμό. Με τη στέγη του κοινοτικού γραφείου Αϊτού που καταραίει. Μόνιμη φτηνή δικαιολογία για το μηδενικό του έργο ότι τάχα τον εμπόδιζαν. Ψέματα. Φίλες και φίλοι, τοξικός διχαστικός λόγος στο Κοπανάκι εχθές. Για όλα φταίνε οι άλλοι. Κανένα έργο στη Δημοτική Ενότητα Αϊτού. Καμιά συγκεκριμένη πρόταση για το μέλλον. Καμία αναφορά στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας. Τι να πει. Τι τήρησε από όσα είχε υποσχεθεί. Τα είχαμε πει και στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου. Συκοφαντίες και ψέματα για πολιτικούς του αντιπάλους. Απειλές για μένα τον ίδιο. Τα ερωτήματά μας παραμένουν. Απαντήστε κύριε Λεβεντάκη. Είστε δημόσιο πρόσωπο. Οφείλετε να είστε διαφανείς και όχι σκοτεινός. Κατηγόρησε αόριστα υπαλλήλους πως πάνε στις 11 και στη μία φεύγω. Δεν είναι έτσι. Αλλά αν είναι έτσι όπως λέει, ποιος ευθύνεται. Αυτός. Ασκεί διοίκηση ή όχι. Ή μήπως είναι ο ανεύθυτος έμιστος κριτής αυτός και η παρέα του. Πώς χειροκροτούσε χθες η παρακαθήμενη γενική γραμματέας του Δήμου. Δεν έχει αυτή για τη λειτουργία του Δήμου. Γιατί πληρώνεται από τους δημότες καθώς και οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Τριφυλίας. Για να του κάνουν αέρα και να βαλάνε παλαμάκια. Ο Λεβεντάκης φεύγει όπως ήρθε. Με σκοφαντίες, ψεύτικες και αόριστες υποσχέσεις. Εμείς προχωράμε για ένα Δήμο πολυκεντρικό, της διαφάνειας, της ανάπτυξης, του πολιτισμού, του σεβασμού των θεσμών και των προσώπων. Έχουμε σχέδιο για το Δήμο, για κάθε δημοτική ενότητα και χωριό. Τις προγραμματικές θέσεις και δεσμεύσεις μας για αυτή τη δημοτική ενότητα του Αϊτού τις είπαμε στα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου και τις ξέρετε. Δεσμεύομαι για αυτές. Και ο λόγος μας ισχύει εις το ακέραιο. Φίλες και φίλοι, η Τριφυλία χρειάζεται σταθερότητα, αλλά και σοβαρότητα. Θα αφήσετε να μπλέξει σε περιπέτειες, θα δώσετε λευκή επιταγή σε έναν αφαιρέγγιο. Με τη δική σας εντολή, ισχυρή εντολή σε μένα και στους συνεργάτες μας του Συνδυασμού Τριφυλία Ενωμένη, επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη λειτουργία του Δήμου. Συγκροτούμε Δήμο ισχυρό, ψηφιακό, αποτελεσματικό, σύγχρονο, με διαφάνεια και λογοδοσία, δίπλα στον πολίτη και στις ανάγκες του. Ενεργοποιούμε το θεσμό του ετήσιου απολογισμού σε κάθε δημοτική ενότητα. Ενισχύουμε τις αρμοδιότητες των Προέδρων καθώς και των Κοινοτικών Συμβουλίων. Αποδίδουμε την ομοθετημένη πάγια προκαταβολή στους Προέδρους. Ενεργοποιούμε τους θεσμούς του Συμβουλίου Νέων, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, της Επιτροπής Διαβούλευσης, με σεβασμό στα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Στηρίζουμε την τοπική ανάπτυξη, τη σύγχρονη και καινοτόμο αλλά και παραδοσιακή γεωργία, την τουριστική ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού για όλο το χρόνο. Ασκούμε ενεργειακή πολιτική για την απασχόληση ειδικά των νέων. Δημιουργούμε κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών, βιοτεχνικό πάρκο έρευνας και καινοτομίας. Θεσπίζουμε
το αγροδιατροφικό τριφυλιακό σήμα ποιότητας και περιβάλλοντος. Συνδέουμε το Δήμο με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και άλλα ανώνυμα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διεκδικούμε την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Φροντίζουμε το περιβάλλον με εξασφάλιση ποιοτικού πόσιμου νερού, με αποχέτευση λιμάτων, με αναβαθμισμένους βιολογικούς και διάθεση του επεξεργασμένου νερού για άρδρευση. Εξασφαλίζουμε ενεργειακή επάρκεια στο Δήμο, καθώς και στους ευάλωτους συμπολίτες μας με επενδύσεις σε ανώνυμες πηγές ενέργειας με τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας. Προχωράμε σε ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων, με το δημοτικό φωτισμό, τις εγκαταστάσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Είπε χθες ότι απορρίφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο πρότασή του για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού της Τριφυλίας τοποθετώντας LED. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έδινε στην εταιρεία που είχε επιλέξει για 12 χρόνια τα τέλη καθαριότητος του Δήμου. Υποθήκευε το Δήμο για 12 χρόνια και το Δημοτικό Συμβούλιο αντέδρασε και απεφάσισε να απευθυνθεί η υπόθεση στο αρμόδιο όργανο, στην τεχνική υπηρεσία, σε αυτή που την έχει υποβαθμίσει, που την έχει μερικές φορές, θα το πω, ξεφτυλίσει, γιατί κάνει και το μηχανικό, αυτός και ο συνεργάτης του, ο γνωστός, γιατί κάνει τον επιβλέποντα, κάνει αυτεπιστασίες για να είναι πάνω στο έργο, αγνοώντας τα θεσμικά όργανα που είναι η τεχνική υπηρεσία. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί δεν πέρασε αυτή η απικιακή συμφωνία που ήθελε να επιφέρει στο Δήμο ο απερχόμενος Δήμαρχος. Όχι όλα στην αντιπολίτευση. Όχι όλα στην αντιπολίτευση και ποτέ στον εαυτόν μας. Δεν ευθυνόμαστε για τίποτα. Σχεδιάζουμε και υλοποιώντας, μειώνοντας το κόστος και τον όγκο, ένα ασφαλές σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, επανάχρηση και κομποστοποίηση. Κάνουμε προσεισμικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα δημοτικά και δημόσια κτίρια. Σχεδιάζουμε αποτελεσματική πολιτική προστασία για την αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία της Τριφυλίας. Κάνουμε ζώνες πυρασφάλειας όπου χρειάζονται και κυρίως στον ερεινό όγκο. Διεκδικούμε τα έργα υποδομής που έχει ανάγκη και δικαιούται η Τριφυλία. Πρώτη προτεραιότητά μας ο οδικός άξονας πύργου Καλού Νερού Τσακώνα. Η βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, η επιτάχυνση των εργασιών στον εθνικό δρόμο Φιλιατρά Γαργαλιάνου, τα δίκτυα του φράγματος, τα λιμάνια Κυπαρισίας και Μαράθου, έργα άρδρευσης, δίκτυα λίμνο-δεξαμενές και μικρά φράγματα, αντικατάσταση δικτύων ίδρευσης. Αναδεικνύουμε τον πολιτισμό, στηρίζουμε και συνεργαζόμαστε με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου. Αναδεικνύουμε τις αρχαιότητες και τα ιστορικά μνημεία, καθώς και τα κτίρια που έχουν. Στηρίζουμε τον αθλητισμό και εξασφαλίζουμε σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Εξασφαλίζουμε ασφαλείς παιδικές χαρές. Μεριμνούμε για την τρίτη ηλικία
και για τα άτομα με αναπηρία. Επεκτείνουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι σε όλο το Δήμο, με στελέχωση με νέο προσωπικό. Δημιουργούμε δομές υποστήριξης για αμαία, δομές πρόληψης ενδοοικογενειακής βίας και στήριξης θυμάτων. Διεκδικούμε υπηρεσία επιμελητών αλληνίκων και κοινωνικής αρρωγής. Διεκδικούμε την ενίσχυση και την αναβάθμιση των δομών υγείας, νοσοκομείου Κυπαρισίας, κέντρα υγείας Φιλιατρών Γαργαλιάνων, περιφερειακό ιατρείο Κοπανακίου. Σχεδιάζουμε σύγχρονες πόλεις και χωριά με πολυδομικό σχεδιασμό, με σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Επιταχύνουμε τον χωροταξικό και πολυδομικό σχεδιασμό της Τριφυλίας. Καθορίζουμε χρήσεις γης. Προστατεύουμε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Επεκτείνουμε και οριοθετούμε τους οικισμούς. Αναθεωρούμε τα σχέδια πόλεων. Μεριμνούμε για τη φροντίδα των αδέσποτων με τη δημιουργία στελεχωμένου δημοτικού καταφυγίου, για τη στήρωση στον εμβολιασμό. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Λεβεντάκης δεν μπορεί να συλλάβει το πνεύμα των προγραμματικών μας δηλώσεων και θέσεων. Δεν μπορεί να το κατανοήσει. Του φαίνεται άπιαστο όνειρο. Γι' αυτό μιλάει για φακίριδες με σπουδές στις Ινδίες. Εμείς αυτά τα πιστεύουμε. Αυτά τα διακηρύσουμε. Αυτά θα τα κάνουμε πράξη την επόμενη πενταετία. Εμείς ξέρουμε, εμείς μπορούμε. Η εγκατάλειψη που βιώνει το Κοπανάκι έχει ονοματεπώνυμο. Γιώργος Λεβεντάκης. Η παρακμή. Η παρακμή που αντιμετωπίζει ο Αϊτός έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Γιώργος Λεβεντάκης. Ο ξεπρισμός της Τριφυλίας έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Γιώργος Λεβεντάκης. Η ψήφος σας δεν έχει ονοματεπώνυμο, έχει όμως ταυτότητα. Ταυτότητα αλλαγής, ταυτότητα δημοκρατίας, ταυτότητα ανατροπής, ταυτότητα δημιουργίας. Σας ζητώ ισχυρή εντολή την ερχόμενη Κυριακή για να αφήσουμε πίσω ό,τι μας πλήγωσε και να βάλουμε μπροστά τη δημιουργία μιας ισχυρής Τριφυλίας. Να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Θα τα καταφέρουμε μαζί και ενωμένοι. Την Κυριακή ενωμένη νικάμε τη φαυλότητα. Την Κυριακή ενωμένη νικάει η Τριφυλία. Την Κυριακή όλοι στις κάλπες. Να μην χαθεί ούτε μία ψήφος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη που δείξατε και τη συμπαράσταση, τη δυναμική απόψε. Η σημερινή συγκέντρωση στέλνει παντού το μήνυμα της νίκης. Από εδώ ξεκινάει